Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Οικουμενίτσα και τα γραφεία της εφημερίδας Θεσπρωτών Διαβούλευση και να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκυ, καλησπέρα στους φίλους και θεατές του RTV. Αυξάνουν τα κρούσματα και εντείνεται και η ανησυχία των πολιτών στην δική μας περιοχή, Βαγγέλη, γιατί εκτός από τα Γιάννενα, ένα κρούσμα επιβεβαιώθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και 4 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας. Να δούμε λοιπόν λίγο τι γίνεται με αυτό το θέμα, να δούμε με τους ελέγχους rapid που γίνονται από κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ έξω από το χώρο της Περιφέρειας Υπήρου στα Γιάννενα, αν υπήρξε συμμετοχή πολιτών, αν ήθελαν να κάνουν το τεστ αυτό, και να δούμε τι γίνεται και με τα Τελωνία, με το Τελωνίο Μαυρωματίου και τη Μέρτζανη, μετά και το ρεπορτάζ, το προχθεσινό που δείξαμε. Λοιπόν, τι λέγαμε προχθές, Βίκη, θυμάσαι, ότι το γεγονός ότι η Θεσπρωτεία είναι λευκή μέχρι τώρα από κρούσματα, καθαρή σε εισαγωγικά, δεν λέει τίποτε, δεν είναι. Ναι. Ότι το σκηνικό μπορεί να αλλάξει άρδιν, το θυμάσαι, αυτό έλεγα. Mm-hmm. Λοιπόν, πριν αλέκτορα φωνήσει τρεις, αρχίζω να επιβεβαιώνομαι. Και μακάρι, αλλά θεωρώ ότι θα ακολουθήσουν και άλλα κρούσματα. Και στα Σπρωτεία και στην Άρτα και στην Πρέβεζα. Γιατί το έχουμε πει άπειρες φορές από αυτή την επικοινωνία που έχουμε. Το γνωστό, ό,τι ακούς στη γειτονιά σου, περίμενε το στη γειτονιά σου. Έτσι, δεν είναι δυνατόν τα Γιάννα να έχουν 200, παρακαλώ, μέχρι σήμερα καταγεγραμμένα, πρόσεξε, ενεργά κρούσματα. Αντιλαμβάνεστε τι αριθμό μιλάμε. Ναι. Ενεργά, όχι καταγεγραμμένα, έχει σημασία. Δηλαδή κρούσματα τα οποία νόσησαν. Και η διπλανή Θεσπρωτεία που κόσμος πάει και έρχεται, ή η Πρέβεζα ή η Άρτα, να εξακολουθήσουν να παραμένουν λευκές ως υπεριστέρες. Πάμε λοιπόν καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα Γιάννενα και μετά θα πάμε στα Σπρωτεία. Σήμερα, από σήμερα και για τρεις ημέρες, κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, πραγματοποιεί το γνωστό ως rapid test, όπως το είπες εσύ, αγγλιστή. Να του κάνω μια μετάφραση, σημαίνει γρήγορο τεστ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παίρνετε υλικό από τη μύτη και σε 15 λεπτά αυτός από τον λήπτη, αυτός μάλλον ο οποίος έδωσε το υλικό, ο ελεγχόμενος σε τέτοια περίπτωση, ενημερώνεται για το αποτέλεσμα. Αν είναι θετικός, είναι θετικό ή είναι αρνητικό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα αναρωτηθεί κανείς, και να πούμε ότι μια και είπες για προσέλευση, ότι σήμερα από τις 10 το πρωί που άρχισε μέχρι τη 1 το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, θα διαρκέσει 3 ημέρες, να υπενθυμίσω, αυτός ο έλεγχος. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ουρές συμπολιτών, διότι πλέον αρχίζουν όλοι και συνειδητοποιούν τον κίνδυνο. Ναι. Και αντιλαμβάνονται ότι δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Έτσι. Ουρές λοιπόν συμπολιτών, γιαννιωτών, ήταν εκεί για να κάνουν το λεγόμενο rapid, αυτό το γρήγορο τεστ ανίχνευσης, το οποίο σημειωτέων, και αυτό να το πούμε, γίνεται εντελώς δωρεάν. Θα αναρωτηθεί ευλόγως κάποιος, γιατί δεν γίνεται και στη Σπρωτεία ή στην Άρτα ή στην Πρέβεζα ή οπουδήποτε αλλού. Να πω λοιπόν εδώ ότι επίσης ευλόγως ο ΕΟΔΗ δεν μπορεί να το κάνει παντού. Η ιεραρχή τις προτεραιότητες του και προτάσει τις επιδημιολογικά φορτισμένες και φορτωμένες εισαγωγικά, αν θέλεις, περιοχές όπως είναι αυτή των Ιωαννίνων. Έτσι. Είμαι σαφής? Βεβαίως. Πάμε τώρα στα Σπρωτεία. Στα Σπρωτεία λοιπόν μία οικογένεια, ένας πατέρας, η μητέρα και το κορίτσι, εντοπίστηκαν θετικοί στον ιό. Έχω την πληροφορία ότι ο πατέρας εργάζεται ως... εργάζεται, τέλος πάντων είναι εργαζόμενος, ναυτικός στην υποθυμιακή γραμμή που εκτελεί τα νιολόγια Οικουμενίτσα Κέρκυρα και Αντιστρόφος. Επίσης, άλλο ένα κορίτσι 23 ετών, κατά τις πληροφορίες μου, επίσης προσευλήθη από τον... είναι θετικό στον κορονοϊό, έτσι, μετά από τεστ που έκανε. Να πω ότι όλοι αυτοί είναι σε περίχωρα της Οικουμενίτσας. Δεν τα ονοματίζουμε, αν και τα ξέρω, γιατί ακόμη δυστυχώς δεν έχουμε την παιδεία και την κουλτούρα να καταλάβουμε ότι δεν στιγματίζουμε τους ανθρώπους αυτούς, ούτε τα χωριά αυτά, ούτε τα βάζουμε στην απομόνωση, γιατί αύριο μπορεί να είμαστε εμείς στη θέση τους. Γι' αυτό δεν τα λέω για ευνόητους λόγους.
Προς το παρόν είναι όλοι σε καραντίνα, δεν έχει χρειαστεί να νοσηλευτεί κανείς και ευχόμαστε και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μην έχουμε άλλα κρούσματα. Τώρα, όσον αφορά το νομίμα Ρωματίου που είπες, σωστά το έθεσες, διότι 12 του μηνός, προχθές δηλαδή, την ημέρα που προβλήθηκε το ρεπορτάζ που κάναμε την Κυριακή που είχαν την κινητοποίηση, ναι, έλεγε, ήταν η ημερομηνία η καταληκτική που είχε δοθεί από την κυβέρνηση αναστολής λειτουργίας του τελωνύμου Ρωματίου. Πόσο έχουμε σήμερα, 14? Ναι. Λοιπόν, ουδέν νεότερον από το κυβερνητικό μέτωπο. Μάλιστα. Ούτε για το Μαυρομάτι, ούτε για τη Μέρτζανη. Λειτουργεί η κρυσταλλοπηγή στην Καστοριά και καλά κάνει. Λειτουργεί η Καγκαβιά στα Γιάννα και καλά κάνει. Αλλά το Μαυρομάτι παραμένει κλειστό με όλα τα προβλήματα που προχθές επισημάναμε να μην τα επαναλάβουμε. Θα ήθελα να κάνω όμως μόνο μια επισήμανση. Ότι επειδή η δράση κατά κανόνα δημιουργεί αντίδραση και επειδή το καλό το μονοπάτι, πώς λέει η παροιμία, ξέρει και άλλο. Το καλό, συγγνώμη, το καλό το παλικάρι. Ξέρει και άλλο μονοπάτι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να πω ότι πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι Αλβανοί, οι οποίοι αφού πλέον είδαν και από είδαν και Έλληνες και Βορειοϋπηρώτες, δεν κάνουμε διάκριση εδώ εθνική ή φυλετική. Εντάξει, λοιπόν, είναι Αλβανοί υπήκοοι, οι οποίοι είτε για λόγους εργασιακούς είτε για λόγους υγείας μπαίνουν στα σπλωτεία και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, χωρίς κανένα έλεγχο, από διάφορα μονοπάτια που εντοπίζουν ως καλά παλικάρια που είναι. Και μην μου πει κανείς τι κάνει η ελληνική αστυνομία, γιατί η ελληνική αστυνομία, το έχω πει και άλλες φορές, και η τοπική αστυνομία, η οποία είναι αξιόλογη και έχει καταγράψει πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό της, δεν μπορεί να είναι παρούσα και να φυλάει κάθε μονοπάτι, κάθε δίωδο σε μια οριογραμμή και μεθοριακή γραμμή και σε σύνορα τα οποία είναι δύσβατα και με μια τέτοια γεωμορφολογία εδάφους που επιτρέπει στο οποιοδήποτε να εισέλθει και να εξέλθει παράνομα. Αφού λοιπόν η κυβέρνηση και η πολιτεία αδιαφορεί, αφού ο τοπικός κυβερνητικός βουλευτής λάμπει δια της απουσίας του, μπαίνουν παράνομα. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο, γιατί μπορεί να είναι θετική στον ιό και να μην εντοπιστούν. Αν υπήρχε ένα κλιμάκιο του ΕΟΔΗ και έκανε ελέγχους, θα περιορίζαμε τον κίνδυνο. Ας τα λάβουμε υπόψη και εμείς οι πολίτες και αυτοί μας κυβερνάνε σήμερα. Τώρα, οργιάζει, Βαγγέλη, η παραφιλολογία για έλεγχο πιθανού κρυμμένου οπλοστασίου της Χρυσής Αυγής στη Θεσπρωτεία. Τώρα, την είδηση αυτή, η οποία παίζει στα μεγάλα κανάλια, την αναπαράγουν και εδώ πολλά, αν θέλεις, ιστοσελίδες ή άλλου τύπου έντυπα μέσα ή ηλεκτρονικά ή δεν ξέρω πώς. Η αλήθεια που είναι, λοιπόν, ψάχνουνε ακόμη. Άκουσα, αγαπητή Βίκη, η δημοσιογραφική μου μέντορας, η δασκάλα μου στη δημοσιογραφία, η Αρετή Μαλάμη στα Γιάννενα όταν ήμουνα, ήταν απόλυτη και έλεγε ότι εάν δεν διασταυρώσεις εξονυχιστικά μία είδηση, μη τη μεταδίδεις. Χάνεις την αξιοπιστία σου, χάνεις την εγκυρότητά σου, χάνεις το κύρος, χάνεις την αντικειμενικότητά σου και τη σοβαρότητά σου και τη δημοσιογραφική σου υπόσταση. Σωστά χρησιμοποιείς το ρήμα οργιάζει ή παραφιλολογία. Παραφιλολογία. Πάρα πολύ σωστά το είπες, γιατί περί παραφιλολογίας πρόκειται. Με αφορμή λοιπόν τα όσα τεκταίνονται γύρω από τις καταδίκες των πρωτοκλασσάτων στελεχών του γνωστού ως Διευθυντηρίου της εγκληματικής, καλά το είπα, δεν πειράζει, της Χρυσής Αυγής και τις ποινές που επιβλήθηκαν σε αυτά στα στελέχη και καλώς, κάλλιστα επιβλήθησαν, επιτέλους κάποιοι άνθρωποι πρέπει να πληρώσουν, γιατί ήταν όντως εγκληματική οργάνωση, και λέω δημόσια την άποψή μου και τοποθετούμε δημόσια. Αυτό όμως δεν μπορεί να κάνει κάποιους εφάνταστους δημοσιογράφους των Αθηνών να παράγουν σε εισαγωγικά σενάρια και τα οποία να, ή παραφιλολογίες όπως είπες, και τα οποία να αναπαράγονται στη συνέχεια, όπως επίσης επεσήμανες, από τοπικά εδώ μέσα ενημέρωση και ειδικότερα από ιστοσελίδες. Το έχω πει και άλλες φορές, θα το πω και άλλη μια ακόμη φορά, ότι αγαπητή Βίκη, το διαδίκτυο με μια ιστοσελίδα μπορεί ο καθένας να γράψει οτιδήποτε, να διακινήσει οτιδήποτε, είναι ανεξέλεκτο, ασίδωτο και επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, για τη δημόσια τάξη, για όλους εμάς, διότι μπορεί οποιαδήποτε είδηση μπορεί να αναπαραχθεί και να έχει παράπλευρες απώλειες. Πάμε τώρα στο συγκεκριμένο θέμα.
Εγώ επικοινώνησα με κάποιες πηγές μου στην αστυνομία και δεν μου επιβεβαίωσα την είδηση αυτή. Τι γίνεται? Επειδή ο εκ των κορυφαίων στελεχών της Χρύσης Αυγής και πρώην βουλευτής, ο κύριος Χρήστος Παπάς, είναι γιαννιώτης στην καταγωγή, κάποιοι δημοσιογράφοι των Αθηνών, επειδή στην Αττική έγιναν όντως έρευνες και εντοπίστηκαν οπλοστάσια, θέλησαν να διευρύνουν το σενάριο αυτό και διάφορες άλλες περιοχές της χώρας. Μεταξύ αυτών συμπεριέλαβαν και τα Ιωάννινα λόγω καταγωγής του Χρήστου Παπά, όπου από εκεί κατάγεται και εκεί δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά πριν γίνει βουλευτής, ως επαγγελματίας στον χώρο των επίπλων, και με τη Θεσπρωτεία. Μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται τίποτε. Η αστυνομία και η πηγή μου είναι αξιόπιστη και μάλιστα προέρχεται και από την αντιτρομοκρατική, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τη Θεσπρωτεία. Δεν ρώτησα για τα Γιάννενα, αλλά υποθέτω ότι και το ίδιο θα συνέβαινε και για τα Γιάννενα, γιατί θα μου έλεγαν, επειδή ξέρω ότι καλύπτω και τα Ιωάννα ειδησιογραφικά, θα μου έλεγαν ότι ξέρεις κάτι, στη Θεσπρωτεία δεν έχουμε, αλλά έχουμε στα Γιάννενα. Άρα λοιπόν, πολύ στόρυβος για το τίποτε. Ο Ουμπέρτο Έκο είπε το περίφημο ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Και πολλές φορές οι δημοσιογράφοι κατασκευάζουν σε εισαγωγικά και ειδήσεις και αναπαράγουν και σενάρια και παραφιλολογίες, όπως είπες. Αλλά τώρα διανύουμε τον Οκτώβριο, κοντεύει να τελειώσει και ο Οκτώβριος. Ας είμαστε πιο σοβαροί και πιο φιδωλοί, διότι το να δημιουργούμε εντυπώσεις, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι αυτά τα πράγματα είναι και ανησυχητικά και διασπείρουν και πανικό και τρόμο. Διότι αν ξέρει ο άλλος ότι στη Θεσπρωτεία, και δεν λένε πού στη Θεσπρωτεία, σε ποιο χωριό, στους Φυλάτες, στην Παραμυθιά, στην Ιγουμενίτσα, στο Λαδοχώρι, στο Γρεγοχώρι, στη Σαγιάδα, πού κρύβεται οπλοστάσιο και κρυφό μάλιστα της Χρυσής Αυγής, αντιλαμβάνεσαι ότι ο άλλος μπορεί να ανησυχήσει, μπορεί να υπάρξουν και αντιδράσεις σε κοινωνικό επίπεδο με κάποιους οι οποίοι μπορεί να πρόσκειται φιλικά προς το κόμμα αυτό, παύλα μόρφωμα, κατ' εμέ. Άρα λοιπόν, εγώ οφείλω να πω αυτά τα οποία λέει το δικό μου ρεπορτάζ και ο Κοσμάκης αποφασίζει και επιλέγει ποιος δίνει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, επειδή έχουμε ξεπεράσει όπως... Έχουμε περνούν το χρόνο, καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.